πάντοτε λέγαμε κάθε παραμονή των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, ότι έρχεται ο Δεσπότης με την συνοδεία εδώ πέρα και χαιρόμαστε το πανηγύρι. Αλλά αγαπητή μου κυρία Τσουραλάκη, κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι την επομένη ημέρα, λόγω του ότι εορτάζει η Δευτέρα Ενωρία της Αρναίας και τα Ελευθέρια, μάλιστα της πόλεως, εορτάζονται κατά μήνα βέβαια Νοέμβριο, δεν μπορεί ο εκάστοτε Μητροπολίτης, αν και θέλει, να βρίσκεται στο πανηγύρι σας. Με αποτέλεσμα πολλές φορές εσπερινόμε να έχουμε κάνει εδώ μαζί με μένα και να προσεύχεστε κι εσείς, αλλά Θεία Λειτουργία ελαχιστότατα. Γι' αυτό εθεωρήθηκε καλό σήμερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μητροπόλεως, να ορίσουμε Θεία Λειτουργία, αλλά και να μετέχουμε αυτής όπως ακριβώς ετελέστη σήμερα. Εύχομαι λοιπόν στους άρχοντες και στον λαό, στους ευσεβείς άρχοντες και στον λαό, κάθε καλό, κάθε ευλογία και κάθε χαρά σε όλους σας για να τιμούμε τον Θεό μέσα από τα σκηνώματά Του, που είναι ο Ιερός Ναός. Ακούσαμε σήμερα ένα κομμάτι από τον Απόστολο Παύλο, που το διάβασε μάλιστα τόσο ωραίο από το αναλόγιο ο ψάλτης μας, οι ψαλτάδες μας και οι δύο, οι οποίοι ήσαν υπέροχοι. Ακούσαμε να λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι το φοβερό, παρακάτω το ευαγγελικό ανάγνωσμα, την περικοπή της Χαναναίας, που πήγε και παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνει καλά το παιδί της και για να τη δοκιμάσει της είπε, δεν θα αφαιρέσω εγώ το φαγητό από τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες τότε, που ήταν ευλογημένος λαός, σήμερα κατηραμένος δυστυχώς. Και θα το δώσω σε σένα που είσαι αλλοεθνής, ξένη. Και του είπε τότε εκείνο το περίφημο η γυναίκα, γιατί απεκάλεσε ο Κύριος και είπε εκείνο το περίφημο. Δεν διώχνουν το παιδί, δεν παίρνουν από τα παιδιά το φαγητό να δαίνουν στα σκυλάκια, αν και σήμερα γίνεται. Είμαι απολύτως βέβαιος. Για βγες έξω να δεις τι γίνεται στην Οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα και μάλιστα με άρχοντες, πανόντες. Αλλά δεν το παίρνουν το φαγητό λοιπόν από τα παιδιά να δέξουν στα σκυλάκια. Και η απάντηση της γυναίκας, ναι κύριε, και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των μεγάλων τους αφεντικών. Φοβερή κουβέντα. Και η άθλη, η κόρη της, η δαιμονιζόμενη από την ώρα εκείνη. Θα το παρακάψω αυτό που είναι φοβερό, γιατί μου άρεσε εκείνο το κομμάτι του Αποστόλου Παύλου που είπε σε όλες μας σήμερα δύο κουβέντες. Ουκ είδατε ότι εινείς ναός εστέ Θεού ζώντος. Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός μέσα στον οποίο κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Και στις άλλες ακούστηκε ένα άλλο κομμάτι για δεύτερη φορά από τον Παύλο, μια άλλη φρασιολογία που είπε «Ουκ είδατε ότι ενινήν πνεύμα Άγιον κατοικεί». Να εξηγήσω λιγάκι τα πράγματα για να πάρουμε μια σειρά όλοι τι θέλω να πω σήμερα, αν και καταλαβαίνετε. Πρώτα απ' όλα, δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός, εκκλησία, μέσα στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, ότι ο ίδιος ο Θεός κατοικεί. Και πάλι, να το ακούσουμε άλλη μια φορά, δεν βλέπετε ότι μέσα σας, από την ώρα που είμαστε βαπτισμένοι, κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Τι σημαίνει όμως ότι ο άνθρωπος είναι ναός, εκκλησία, μέσα στον οποίο ναό κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Εμείς θα μου πεις, ξέρουμε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό ετούτον, μέσα στις εκκλησίες που εσείς οι δεσποτάδες και οι παπάδες γενιάζετε. Τι μας λες τώρα, ότι το σώμα το ανθρώπινο είναι του Θεού κατοικητήριο, ότι είναι σκηνή του Θεού με την καλόγια. Αγαπητοί, ειδικότερα αυτές τις μέρες διερωτώμεθα οι πάντες τι είναι ο άνθρωπος. Και ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι δίδονται πάρα πολλές απαντήσεις τι είναι ο άνθρωπος, από πού ο άνθρωπος, πότε πλάστηκε, γιατί πλάστηκε κλπ. Και φυσικά καλά κάνει η επιστήμη να απαντήσει στο πότε πλάστηκε ο άνθρωπος. Στο από ποιον πλάστηκε ο άνθρωπος το λέει η Εκκλησία και όχι η επιστήμη.
Η επιστήμη μπορεί να μας πει πότε πλάστηκε ο άνθρωπος και με τι πλάστηκε ο άνθρωπος. Και είναι σαφής. Το από ποιον θα το απαντήσει η Εκκλησία, γιατί η επιστήμη μέχρι σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει, ούτε πιστεύω ότι ποτέ θα μπορέσει να απαντήσει. Γιατί δεν μπαίνει μέσα στα λογικά της επιστήμης, μέσα στις ευθείες γραμμές της επιστήμης, δεν μπαίνει αυτό που λέγεται ο αγαθός Θεός, αυτό που λέγεται Θεός. Πώς λοιπόν πλάστηκε ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος? Εάν με ρωτήσετε σαν θεολόγο, θα μπορούσα να σας πω, πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης. Η Γένεση είναι το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Τα πρώτα βιβλία, τα πέντε που λέγεται Πεντάτεκος, είναι Γένεσης, Έξοδος, Αριθμή, Λεβιτικό, Δευτερονόμιο. Το πρώτο βιβλίο Γένεσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται εκεί ο Μωυσής στο πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Όχι στο πότε και ούτε με το τι. Είναι σαφής. Αυτό είναι δουλειά της επιστήμης και υποκλίνομαι εδώ πέρα. Πώς λοιπόν, ποιος είναι εκείνος που δημιουργήσε τον άνθρωπο? Είναι της τύχης δημιούργημα? Είναι της πλάκας δημιούργημα? Έτυχε και δημιουργήθηκε. Η επιστήμη σήμερα στη βιολογία λέει ότι επειδή έτυχε ο ήλιος στο δικό μας το ηλιακό σύστημα, στο δικό μας το ηλιακό σύστημα, και απέχει τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα από την Γη και υπάρχει οξυγόνο και υπάρχει και θέρμανση κλπ, οι έμβιοι οργανισμοί εξελικτικά έφτασαν στο σημείο ετούτο όπου υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό λέει η επιστήμη. Δεν λέει η επιστήμη ότι ο άνθρωπος προήλθε από τον πίθηκο, ούτε πολύ περισσότερο ελέγχθηκε κάτι τέτοιο από την επιστήμη. Ποτέ και από κανέναν. Ούτε ο Δαρβίνος είπε κάτι τέτοιο. Ο Δαρβίνος είπε εξελικτικά ο άνθρωπος έφτασε από το μηδέν στο είναι. Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό. Εν χώρο και χρόνο. Μέσα στον χώρο, μέσα στον χρόνο. Και αυτό το πήραμε όχι από το κεφάλι μας, αλλά κατά θείαν αποκάλυψη. Μας φανερώθηκε. Μας αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό. Ξεκαθαρίζομαι λοιπόν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο. Δημιουργημένος από το Θεό. Και τι είναι ο άνθρωπος ουσιαστικά, σαν πρόσωπο, που έχει την αξία του? Ότι πήρε χούν από τις γης χώμα στα χέρια του ο Θεός και του ενεθύσισε πνοή ζωής. Ξέρετε να έχει ο Θεός χέρια? Ξέρετε να έχει ο Θεός πόδια και φωνή? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν έχει χέρια, δεν έχει πόδια, δεν έχει φωνή. Τότε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη εκεί? Σε κάθαρα πράγματα. Υποστηρίζει, και αυτό υποστηρίζουμε και εμείς σήμερα, και κηρύσσομαι σαν παπάδες και σαν θεολογία, επιστήμη η θεολογία, κηρύσσομαι, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο χούν λαβών από τις γης, συγγενεί με τη γη. Αν κάνετε μία εξέταση εμένα αιματολογική ή το DNA μου ή των κυριών ή των κυρίων, ό,τι να πάρετε, θα βρείτε άζωτο, οξυγόνο, ασβέστιο, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται, σίδηρο, νερό, κατά τα 2/3 ο άνθρωπος κλπ. Είναι τα ίδια υλικά με τα οποία αποτελείται η φύση. Στο φεγγάρι να πας τα ίδια υλικά. Εδώ να πας τα ίδια υλικά. Και πιστεύω και έξω από το ηλιακό μας σύστημα, κατά τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν. Άραγε, γιατί αναφέρει η Βίβλος, πήρε ο Θεός χώμα από τη ζήση, για να σου πει, ρε άνθρωπε, είσαι συγγενής με το χώμα, συγγενής με το νερό, συγγενής με τον χρυσό, συγγενής με τον άργυρο, συγγενής με τον άζωτο. Δεν σε έβαλα να τα διαλύσεις, αλλά να τους πεις την αιτία της υπάρξεώς τους και να τα διαμορφώσεις και να ζήσεις με αυτά. Εμείς διαλύουμε τα πάντα και κοπτόμαστε για την ειδική υπόσταση του ανθρώπου. Κατά τα άλλα, αγαπάμε τα ζώα και την ύλη. Η Εκκλησία κηρύσσει και λέει, ο άνθρωπος πρώτα συγγενείς με τον υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει κούλα από να πετυχαίνει. Και ενεθύσισε εις το πρόσωπο αυτού ο Θεός του σώματος, πνοή ζωής και γένετο ο άνθρωπος της ψυχής ζώσαν. Προσέξτε, όταν του ενεφύσισε, όταν του φύσηξε μέσα στο σώμα του και το έδωσε από τον εαυτό του κάτι, το πνεύμα του ο Θεός, τι θα πει πνεύμα Θεού? Σημαίνει κάτι από το δικό του, όπως η μάνα δίνει στο παιδί τον εαυτό της με τον ομφάλιο λόρο. Και δεν είναι μόνο σπέρμα ο άνθρωπος ή ο Άγιο, αλλά και από τον εαυτό της δίνει και να μπορέσει να υπάρξει.
κατά τον ίδιο τρόπο έδωσε ο Θεός κάτι από τον ίδιο στον άνθρωπο. Αιώνιο, αθάνατο. Και αυτό λέγεται πνεύμα ή ψυχή. Όπως θέλετε πάρτε. Άρα, συγγενείς ο άνθρωπος με την ύλη, συγγενείς ο άνθρωπος με τον ουρανό. Εδώ είναι το μήνυμα το μεγάλο που έχει η Εκκλησία να πει. Συγγενείς ο άνθρωπος με την ύλη, με τον κόσμο, συγγενείς και με τον ουρανό. Άρα, ο άνθρωπος είναι μικρό κοσμός και μικρό Θεός. Να το επαναλάβω, το στογεύστε για εκείνους που ξέρουν. Μικρό Θεός ή μικρό κόσμος. Είναι μια συμπερίληψη και μια συμπερίληψη του ουρανού. Ένωση γης και ουρανού. Να γιατί ο άνθρωπος, ναι μεν υλικά έχει μια ζωή 50, 100 χρόνων, 150 πόσο θέλετε, από πνευματικής πλευράς συγγενής είναι με τον Θεό και η ψυχή δεν πεθαίνει. Ώστε, πού βρίσκεται η αξία του ανθρώπου, καταλάβατε? Ότι είναι ύλη και ότι είναι πνεύμα? Όχι. Ότι είναι μικρό κόσμος και είναι μικρό Θεός? Όχι. Αλλά, όταν πέφτεις εσύ, ένα παιδάκι άμα πες, τι θα πει? Μάνα μου, έτσι δεν είναι? Δεν λέει ποτέ πατέρα μου. Άρα και λοιπόν, ο άνθρωπος έχει αξία γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Κρατήστε το καλά στο μυαλό σας. Δεν έχει αξία γιατί είναι κομμάτι από την ύλη. Είναι κομμάτι από τον Θεό. Αλλά είναι φτιαγμένος από τον Θεό. Θέλησε ο Θεός και υπήρξε. Αυτό σημαίνει το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της Βίβλου. Θέλησε ο Θεός και δημιούργησε ο άνθρωπος. Άραγε, ας μάθουν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας που χορεύουν στα κέντρα με τούτους ή με τους άλλους και με μαζί με υπουργούς και με κάτι άλλους παράξενους. Ας μάθουν ότι η αξία του ανθρώπου βρίσκεται στο γεγονός ένα και μοναδικό. Δεν είμαι της πλάκας, κύριε. Δεν δημιουργήθηκα κατά τύχη, αλλά δημιουργήθηκα γιατί με έφτιαξε ο Θεός. Θέλησε και υπήρξα. Αν υπάρχει λοιπόν άνθρωπος, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει γιατί υπάρχει ο Θεός. Να το επαναλάβω τη φρασιολογία. Αν υπάρχει ο άνθρωπος, είναι γιατί υπάρχει ο Θεός. Το Αιμνής του Ιωάννη του Ζησιούλα του Περγάμου. Αν υπάρχει ο άνθρωπος, είναι γιατί υπάρχει ο Θεός. Έτσι μας έπλασε. Και έρχεται τώρα ο Παύλος, ακούσατε από εδώ και λέει, που κρίδατε ότι εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος. Πάρε ένα σπίτι και βάλε ένα καντιλάκι στη μέση του βράδυ, σβησμένα τα φώτα. Τι φαίνεται περισσότερο? Οι καρέκλες και τα χρυσάφια ή το καντιλάκι που καίει μέσα? Το καντιλάκι που καίει. Στον άνθρωπο μέσα αξία έχει η ψυχή, γιατί μέσα σε αυτή καίει το καντήλι του Θεού. Να το επαναλάβω. Ο άνθρωπος έχει αξία γιατί καντήλι του μέσα έχει την ίδια την ψυχή. Αιώνια, αθάνατη. Αιώνια, αθάνατη. Και εδώ πέρα έρχεται τώρα ο Παύλος και σου λέει πρόσεχε. Είσαι ναός, είσαι εκκλησία μέσα στην οποία ζει ο ίδιος ο Θεός. Ενοικεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού. Ούκ είδατε ότι εν ημίν Πνεύμα Θεού κατοικεί? Δεν βλέπετε ότι μέσα σας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού? Και πώς κάναμε τον άνθρωπο στο 2023? Το κάναμε τον άνθρωπο σπήλαιο ληστών, σπήλαιο διαστροφής, σπήλαιο ανομαλίας, σπήλαιο που έχει ανάγκη από νόμους των κάτω ενστίκτων για να μπορέσει να στηριχθεί. Έτσι είναι. Ξεκάθαρα και ωραία. Ξεκάθαρα και ωραία. Εγώ δεν έχω μάθει να μιλάω με ακριτομήθειες, με λίγα από εδώ και από εκεί. Ευθέως και ειλικρινά. Κάναμε τον άνθρωπο που τον κατεβάσαμε κάτω από την υπόστασή του. Και του είπαμε, είσαι ένας ναός μέσα στον οποίο μπορεί να κατοικήσει ή ο Θεός ή ο διάβολος. Επιλέγουμε τον διάβολο. Επιλέγουμε τον διάβολο. Είμαι σαφής. Επιλέγουμε τον διάβολο και του είπαμε, δεν θα γίνω εκείνο που με έφτιαξε εσύ, άντρα ή γυναίκα, αλλά θα επιλέξω εγώ αν θα είμαι άντρας ή γυναίκα. Με άλλα λόγια, του είπαμε του Θεού, κάτσε καλά είσαι εκεί. Καλά, κάτσε καλά εκεί που είσαι. Είσαι Θεός. Με έφτιαξες. Μπράβο. Κάτσε εκεί που είσαι. Εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα φτιάξω την ταυτότητά μου. Και υπάρχει η θεωρία, η γνωστή σε όλους, πιστεύω να την ξέρουν οι άρχοντες, τη λεγόμενη gender στα αγγλικά, δηλαδή το λεγόμενο κοινωνικό φύλο. Τι θα πει κοινωνικό φύλο? Γεννάει η γυναίκα εδώ και γεννάει ένα ωραίο κοριτσάκι.
ή γεννάει ένα αγοράκι. Έρχεται το παιδί, έχει δικαίωμα στην Φιλανδία, παραδείγματι, όταν θα φτάσει 15 χρονών, να πει δεν είμαι αγοράκι ή κοριτσάκι, αλλά το αντίθετο. Επιλέγει το φίλο του. Και αυτό λέγεται gender ή το λεγόμενο κοινωνικό φίλο. Γεννάς αγόρι και στα 15 εκείνο το αλλάζει. Και στα 30, επειδή δεν του άρεσε η αλλαγή, το γυρίζει πάλι εκεί που ήταν. Είναι τίποτα. Και επιπλέον έχει δυνατότητα σήμερα στις σκανδιναβικές χώρες ο άνθρωπος να φτιάξει γάμο με προβατίνες, με γίδες ή με κάποιο χαλί. Όπως σας τα λέω. Έχει δυνατότητα να κάνει αυτό το πράγμα. Βάλαν τον πολιτικό γάμο. Ήθελε ο τότε πρωθυπουργός, ας είναι καλά και που είναι και ας έχει την υγειά του, να τον βάλει υποχρεωτικό. Δεν τα κατάφερε, βρέθηκε ένας Χριστόδουλος και στάθηκε προς τα. Άραγε που είναι ο έρημος. Να ήταν Χριστόδουλος σήμερα και θα σας έλεγα εγώ τι θα γινόταν. Λοιπόν, στάθηκε ο Χριστόδουλος απέναντι και τον έκανε προαιρετικό τον πολιτικό γάμο. Μετά φτιάξανε το αυτόματο διαζύγιο επί δεξιάς κυβερνήσεως. Μετέπειτα από το αυτόματο διαζύγιο επήγαν στον ούτε λίγο ούτε πολύ, το 15 και το 18, στο λεγόμενο Σύμφωνο Ελευθέρας Συμβιώσεως. Μπορούν άνθρωποι να ζουν όπως θέλουν μεταξύ να μην κάνουν γάμο. Γιατί τα παιδιά δεν κάνουν γάμο σήμερα και δεν θέλουν να κάνουν ούτε πολιτικό, αλλά να ζουν ελεύθερα. Γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έτσι τους έμαθαν οι γονείς. Έτσι τους μάθαμε. Δεν θέλουν τα παιδιά, εμείς τους μάθαμε. Δεν θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και επιτέλους, το 18 είπαν ότι μπορεί να γίνεται γάμος και μεταξύ των ιδίων συνένωσης, συνύπαρξης και του, ανθρώπων του ιδίου φύλου. Και τώρα προχωρήσαμε και διαβάσαμε την προηγούμενη κοινή. Πιστεύω ότι διαβάσατε. Εδώ διαβάσαμε προς το λαό και είπαμε ότι θέλουν να κάνουν και έφτιαξαν και ψήφισαν 175 βουλευτές, μπράβο τους από όλα τα κόμματα, και είπαν ότι ο γάμος αυτός μπορεί να είναι πολιτικός και δεν τον ευλογεί η Εκκλησία, αλλά τον ευλογεί η πολιτεία. Σκέφτεστε να είστε αντιδήμαρχος, κυρία Τσολάκη, και να παντρέψετε δύο φιλικές ή δύο σεβνικούς. Το καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έτσι. Και επιπλέον τους δίνει τη δυνατότητα τώρα να υιοθετούν. Και παιδιά, προσέξτε με, το λέω για τον νέο κόσμο που είναι εδώ πέρα σήμερα και το βλέπω. Δεν υπάρχει λέξη ομόφυλος για τους ομοφυλοφίλους. Ομόφυλος είμαι εγώ και η κυρία Τσουραλάκη επειδή είμαστε Έλληνες. Ομόφυλος είμαι και εγώ και η κυρία επειδή είμαστε ομόφυλοι. Είμαστε από μία φυλή. Οι Τούρκοι είναι ομόφυλοι. Ομοφυλόφυλος είναι η λέξη εκείνο που έχει την επιλογή να συνευρίσκεται με το ίδιο φύλο. Και δεύτερον, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη τεκνοθεσία. Υπάρχει υιοθεσία. Τα λέμε λίγο κομψά, ξέρετε. Γαλλικοφέρνουμε, μακρονοφέρνουμε, για να τα λέμε λίγο κομψά. Και είπαν ούτε λίγο ότι πολλοί οι πολιτικοί μας ότι θα μπορούν, θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν και παιδιά. Δεν έβαλαν την γυναίκα η οποία ως παρένθετη μητέρα μπορεί να γεννήσει, αλλά θα καταφύγουν εντός των ημερών. Περιμένετε, θα το είδε. Θα με θυμηθείτε. Θα καταφύγουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θα καταφέρουν να έχουν και παρένθετη μητέρα δια το ομότιμο του γάμου του δικού σας με ενός που είναι άντρας και φτιάνει με άντρα και γυναίκα που είναι μικρή. Θυμηθείτε μου. Και θα πείτε με τώρα για δεσπότης και δεν το πιστεύω. Και φτάσαμε στο σημείο αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ, να φτάσουμε στο σημείο εκεί. Διευκρινίζω για να μην παραξηγηθώ. Στους ανθρώπους που είναι ομοφυλόφιλοι, οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Είναι εικόνες Θεού. Τελεία πάντα. Είναι εικόνες Θεού. Παρακαλώ, κανένας μην πει τίποτα αρνητικό. Για κανέναν. Μπορεί να μην το θέλει αυτό που έχει. Μπορεί να γεννήθηκε έτσι. Ή να έχει τη ροπή αυτή. Ή να την έφτιαξε τη ροπή. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά μας το πει η επιστήμη. Δεν έχει πει μέχρι σήμερα τίποτα. Τους σεβόμαστε. Τους αποδεχόμαστε όπως είναι. Τους αγκαλιάζουμε όπως είναι τους αδελφούς μας αυτούς. Και τους αγαπάμε. Και γυρεύομαι και αυτοί να βρουν τη σωτηρία τους. Έχουμε Αγίους οι οποίοι ήσαν πρώτα ομοφυλόφιλοι. Να μην χρησιμοποιήσω όρο, ονόματα. Και έφτασαν στην αγιότητα. Και για όνομα Θεού. Ποιος τα είπε αυτά. Δεν δακτυλοδείχνουμε. Δεν ασκούμε bullying απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι αδελφοί μας. Όμως. Καλά είπε ο Αναστάσιος, ο Αλβανίας. Με νόμους το αφύσικο δεν γίνεται φυσικό. Με νόμους. Το αφύσικο δεν γίνεται φυσικό. Αφύσικο ή φυσικό το ορίζει η συνείδησή μου και η κοινωνία. Και αλίμονο στην κοινωνία εκείνη που θα πει το αφύσικο να το κάνω φυσικό. Αλίμονο στην κοινωνία εκείνη. Δεν μου λέτε.
στη βιολογία τα παιδάκια στην τρίτη δημοτικού που θα κάνουν ή στην τρίτη λυκείου. Όταν θα μας πει, όταν θα διερωτηθούν εκεί από κάτω οι συγγραφείς, πόσα είναι τα φύλλα των ανθρώπων, τι θα γράψουν. Άντρας, γυναίκα και... ουδέτερο. Και ουδέτερο. Ναι. Λοιπόν, τι θα γράψουν. Θα το δεχθεί ο κόσμος από κάτω αυτό να το διδάσκει το παιδί σου. Και τι θα πει στο αγόρι σου που είναι 13 χρονών ή στο κοριτσάκι που αρχίζει η έμεινος ρίσης. Ότι δεν είσαι έτσι αλλιώς και ότι μπορείς να τα βρεις και αλλιώς και τα υπόλοιπα να μην φτάνουν εδώ πέρα στην εκκλησία για χειδαιότητες. Τι θα πεις. Και ένα τελευταίο που έχω να πω. Πολεμάω στην Αρνέα επί 6 χρόνια να επιτύχω και το ξέρετε. Το ξέρετε εκείνοι που είναι κοντά στην Αρνέα. Να υιοθετήσουν πνευματικά μου παιδιά με 3.000 μισθό άντρας και γυναίκα. Να υιοθετήσουν παιδί και δεν μπορούν. Οι ομοφυλόφιλοι πώς κατάφεραν που ήταν και μόνο η γονεϊκή οικογένεια και το υιοθέτησαν. Πώς! Όσον αφορά για τα πόσα παιδιά σήμερα είναι αδιάθετα, τα οποία δεν έχουν μπει σε διάθετες οικογένειες, είναι περί τα 200. Για 200 ανθρώπους στην Ελλάδα δίχασε η κυβέρνηση στον λαό, δίχασε το κόμμα της, δίχασε ακόμα και την εκκλησία και εμπορεύει και απελάχθησε την εκκλησία. Η παπάς παπάς, η ζευγάς ζευγάς, έτσι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν έχεις καμιά δουλειά στον αρχιεπίσκοπο να μας λες αν ο άντρας είναι άντρας και αν η γυναίκα είναι η γυναίκα. Δεν έχει δικαίωμα ο αρχιεπίσκοπος. Γιατί έχει δικαίωμα. Να του ρίχνει λιβάνι και να του λέει πρόσκομαι. Δεν είμαστε καλά. Εγώ δεν είμαι πάθος για τα πανηγύρια. Και του λέω του κύριου Πρωθυπουργού, εκείνος είναι για τα πανηγύρια όταν δημιουργεί αυτά τα ίδια τα πράγματα. Τέλος, ήρθα σήμερα στην αγάπη σας να σας πω και να ρίξουμε ανάθεμα σε όλους. 175 βουλευτές μας εψήφισαν να υιοθετεί ένα ζευγάρι ανδρών ή ένα ζευγάρι γυναικών. Είμαι συνοδικός φέτος. Θα σας τα αποκαλύψω, δεν ήθελα να το πω. Είμαι συνοδικός. Και επειδή περιμέναμε ότι θα έρθει αυτή η λέλαπα, αγαπητή μου κυρία Τσιολάκη, μέσα στη σύνοδο έκανα την εξής πρόταση. Το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό. Εγώ την έκανα την πρόταση. Και μάλιστα μερικοί με εμέθυσαν τότε. Έχουμε το σύμφωνο ελευθέρα συμβιώσεως που δίνει τη δυνατότητα να συνυπάρχουν δύο άντρες ή δύο γυναίκες. Να διαμορφώσουμε το σύμφωνο της ελευθέρας συμβιώσεως έτσι ώστε αν εγώ έχω υιοθετήσει ένα παιδί και το παιδάκι είναι 6-7 χρονών και πεθάνω, ο άλλος ο σύζυγός μου, δείχνω τον πρόεδρο και δεν έχει πρόβλημα, λοιπόν, να μπορεί τότε να υιοθετεί ο άλλος το παιδάκι και να γίνεται ο ίδιος ο κηδεμόνος του. Και επιπλέον, είπαμε, και οι μισθοί και οι συντάξεις και τα λοιπά να μεταβιβάζονται, η περιουσία. Δεν το εδέχθη η κυβέρνηση. Δεν το εδέχθη η κυβέρνηση. Και στείλαμε υπόμνημα στον κύριο Σκέρτσο και στον κύριο έτρεμο τον υπουργό. Υπόμνημα η Σύνοδος με 32 σημεία ο κύριος Παπαθεοδόρου. Και είπε αυτό και αυτό μπορούμε να τα αλλάξουμε για να μην ονομάσουμε την οικογένεια την ομόφυλη οικογένεια ή γάμο. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Να ονομαστούν οικογένεια και να ονομαστούν γάμος. Δεν μου λέτε, μας απήτησαν. Τίποτα. Στην Βουλή που συζητήθηκε το νομοσχέδιο, υπήρξαν κόμματα που είπαν να έρθει και η Εκκλησία να εκφέρει τη γνώμη της. Απάντηση του κυρίου Υπουργού. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να έρθει η Εκκλησία, γιατί δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα. Και βέβαια, όταν ξεκινήσαμε το 1821, δεν προσφέραμε τίποτα. Τώρα θα προσφέρουμε. Μας έχουν ανάγκη τώρα. Έδασα το γαϊδαρό μου καλά και κάναμε τη δουλειά μας. Τέλος, έχω να πω κάτι άλλο και με αυτό τελειώνω. Εγώ με τον πρόεδρο κάνουμε ζευγάρι. Και τη νύχτα παίρνουμε και ένα παιδί και το υιοθετούμε. Και τη νύχτα στις 3 το παιδάκι που είναι σε ηλικία 5-6 ετών πιάνει ένα πυρετό 40. Και έρχεται στο κρεβάτι μέσα που κοιμόμαστε εγώ με τον πρόεδρο, έτσι, για να μας ζητήσει βοήθεια. Τι θα δει. Εάν μεν το πάρει σοφά θα πει, είναι φυσιολογικό και τούτο. Εάν δεν το πάρει σοφά και πάρει μαχαίρι, τι θα γίνει. Εδώ η ενδοοικογενειακή βία είναι φοβερή και το δημογραφικό πρόβλημα τεράστιο. Αυτό εμάλωνε τον κύριο Πρωθυπουργό και τη Βουλή για να λύσουμε το πρόβλημα των ομοφυλοφίλων και να γίνει η Ελληνική Βουλή τόξο περίφημο εκεί πέρα, ουράνιο τόξο
για να γελάει ο κόσμος σε διεθνή κλίμακα και να πούνε μπράβο στον Πρωθυπουργό, γιατί θέλει στο εξωτερικό να πάρει θέση κάποια μεγάλη, είναι προφανές. Έτσι. Αυτά είχα να σας πω σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Προσέξτε όμως, μην παραξηγηθώ. Τον άλλον το δεχόμαστε όπως είναι. Όταν ανέβηκε στη σηκωμαριά επάνω Ζακχαίος, ο Κύριος του είπε, κατέβα κάτω, θα μείνω στο σπίτι σου. Όπως είναι. Θα το δεχτούμε τον άλλον όπως είναι. Όχι για να τον αφήσουμε εκεί που είναι, αλλά για να του πούμε ότι σε θέλει η Εκκλησία να γίνεις ναός του Αγίου Πνεύματος και ναός του Θεού. Υπάρχει και η μετάνοια, ξέρετε. Κάτι που το ξεχνάνε οι μεγάλοι της γης. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας σήμερα. Και να πω, θα με συγχωρέσετε οι γυναίκες σήμερα. Θα με συγχωρέσετε αυτό που θα πω. Όλες οι κυρίες. Το να είσαι γυναίκα σήμερα είναι εύκολο. Το να είσαι άντρας είναι δύσκολο. Χρόνια πολλά και πολύ γυναίκα.